Λοιπόν, αυτός ο Βαλάντης είναι πολύ μεγάλη μούρη. Πρώτα βγάζει με συνοπτικές διαδικασίες τον Γιάννη Πάριο βράχνο κόκορα και μετά το παίζει εντελώς πουλακιτσί. Δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις του κύριου Πάριου που δήλωσε ότι, ότι εσύ βλέπεις την πλάτη του. Όλοι τη βλέπουμε νομίζω την πλάτη του. Δεν είμαι μόνο εγώ. Καλύτερα να δει τη συνέντευξη. Καλύτερα να τη δει τη συνέντευξη. Γιατί το τα μεταφέρουν απλά. Η τρέλα πάει και στα βουνά, Βαλάντη Μαλαγάνα. Άκου λοιπόν τι δήλωσες και τι είπες στην Τατιάνα. Πρώτα απ' όλα ο Γιάννης ο Πάριος είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής και νομίζω ότι δεν έχει περάσει τόσο μεγάλος τραγουδιστής. Για να μην παρεξηγούμε για τον Γιάννη Πάριο. Ναι. Αλλά όταν άκουσα τις τελευταίες ηχογραφίες του από το Μέγαρο. Βραχνιάσματα, αυτά δηλαδή να μην βγαίνει φωνή, να φωνάζει, να κάνει. Ένα και ένα κάνουν δύο. Ή εμείς είμαστε τρελοί, ή ο Βαλάντης άλλα εννοεί και άλλα λέει. Ήταν μια άποψή μου, δεν πίστευα να ενοχλήσει τόσο πολύ. Και συνήθως όταν λες μια αλήθεια, ενοχλεί. Αυτό το έχω καταλάβει και θα συνεχίσω να το υπερασπίζομαι να λέω την αλήθεια. Μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Να δουν τη πραγματική συνέντευξη. Και όχι αυτά που ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Εγώ το θαυμάζω, το θαύμαζα. Και τον αγαπώ το ίδιο, ό,τι και να λέει. Το θαύμαζε τον Πάριο, δεν τον θαυμάζει πια. Ξεστόμησε ο Βαλάντης κι άλλη χοντροκοπιά. Μια στιγμή και μ' αφήνεις μόνο, μια στιγμή και είμαι μόνος μου. Μετά τον Γιάννη Πάριο, ο Βαλάντης ξαναπιάνει στο στόμα του τη Δήμητρα Γαλάνη και τώρα το ατόπιμα μετά το άλλο κάνει. Δεν είπα δεν μπορώ να την ακούσω. Είπα δεν μπορώ να βλέπω χοντρούς ανθρώπους. Αυτό. Εντάξει, δεν είναι λίγο. Δεν σα αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει. Μην ξανακρίνουμε τα ίδια. Είναι αναμασάμε τα ίδια πράγματα. Στις χοντράδες ο Βαλάντης είναι πια σπεσιαλίστας και στις άκυρες ατάκες θεωρείται grand artistas. Σε επίπεδα άνω του.